Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Θανασία, με το σημάδι σου. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε το παράσημό της από το ταξίδι στη Μάλτα, που θα έχει να θυμάται μια ζωή και ας μην θυμάται πραγματικά. Δεν πειράζει, είναι πολύ αγριάδα τώρα. Δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις τώρα, δεν μπλέκεις. Παιδιά, σήμερα έχει έρθει μεγάλη μέρα. Σήμερα θα φέρουμε το στούντιό μου εδώ πέρα. Ναι! Ναι, η Αθανασία θα πάει σχολείο. Έχουμε ήδη αρχίσει. Και μετά ξεκινάει. Θα τρέχουμε για 5 ώρες όσες μένει η Αθανασία σχολείο και να κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Η Αθανασία θα έχει έκπληξη μετά. Θα βλέπεις το καινούργιο δωμάτιο της μαμάς. Ναι. Θα είναι ωραία, θα σ' αρέσει. Θα φέρω τα παιδιά από το γυμναστήριο. Βασικά, εγώ θα είμαι και ο Χριστάρας. Κωνσταντίνα. Και έχει δουλειά, θα σας δείξω έτσι μια γρήγορη τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε σε 5 ώρες και Κωνσταντίνα, αλλά θα προσπαθήσουμε. Μετά θα βοηθήσεις κι εσύ. Θα βοηθήσεις κι εσύ. Εντάξει, σκοπός μας δεν είναι ότι τελειώσουμε σήμερα, γιατί υπάρχουν και πράγματα που ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά είναι να έρθει ο υπολογιστής, να μπορώ δηλαδή να είμαι λειτουργική εδώ πέρα, mm-hmm. και μετά σας αλλάζω το background, τη διακόσμηση και αυτά. Τι ωραίο outfit. Είναι, κάνει ζέστη μετά, αλλά τώρα κάνει λίγο κρύο και είναι και ταιριάζει και εδώ. Σήκω να δούμε το outfit σου. Είναι λίγο μπουκωμένη και καθαρίζουμε τη μύτη, οπότε μετά έχουμε μια γκρίνια, γιατί δεν θέλω. Έλα, Θανασία, έτοιμη. Έλα. Μπήρες. Δεν την πήρε τελικά. Λοιπόν, πάμε σχολείο, τα λέμε μετά. Επέστρεψα και ετοιμάζω το πρωινό μας. Πάνω με περιμένει κάθε φορά να φάμε μαζί πρωινό. Και ταυτόχρονα φτιάχνω και το αγαπημένο μου εσπρεσάκι. Για να ανοίξει το μάτι. Και περιμένω την Κωνσταντίνα για να φάμε το πρωινό και να πιούμε τον καφέ εδώ στην καφετέρια. Σε άλλα νέα, το σπίτι μας έχει γίνει πλήρως λειτουργικό. Και αυτός είναι και ένας λόγος που φέρνω το στούντιο. Έχουμε κανονικό νερό, το δικό μας το νερό. Το δικό μας το νεράκι. Έχουμε κανονικό ρεύμα. Το δικό μας. Δεν το μοιραζόμαστε με την πολυκατοικία. Οπότε απολαμβάνουμε τη ζωή. Και αυτό που ποτέ δεν σας είχαμε δείξει είναι πως είχαμε μετακομίσει για 4 μέρες σε ένα ξενοδοχείο, διότι δεν είχαμε νερό καθόλου και το ρεύμα υπολειτουργούσε. Αυτή ήταν η αποκορύφωση. Και πλέον όλα καλά εδώ. Τι κάνεις με το κινητό, Κωνσταντίνα, πρέπει να φύγουμε. Μετράω, γιατί κάποιος πήρε το μέτρο στο στούντιο και δεν το έφερε. Λογικό. Εδώ πέρα ο Πάνος επιμένει ότι πρέπει να βάλω ένα χαλί. Εγώ δεν θέλω να βάλω χαλί. Πρέπει οπωσδήποτε είτε μοκέτα για να φτιάξει την ηχό ή χαλί, όπως λέει η Κωνσταντίνα. Ναι. Εγώ στο δικό μου θα βάλω μοκέτα από τη μία στην άλλη. Αλλά εντάξει. Έτοιμη. Ναι. Στη σημερινή μας μετακόμιση θα μας βοηθήσει το βανάκι του Creator Shop. Το Creator Shop Van. Το Creator Shop Van, γιατί κάνει τα πάντα και συμφέρει. Θα κάνει και μετακομίσεις, κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει. Δεν σε έχω πάει βόλτα με αυτό. Όχι, δείτε εδώ, παιδιά, λες και ανεβαίνω στο Pullman. Δεν το έχω χάνει, γιατί πάντα είμαι στο τουσόν με την μπέμπα. Εσύ θα το χαρίσω, θα το έχουμε ολοκληρώσει, θα το κάνουμε project, θα έχουμε αλλάξει πόσα πράγματα. Θα βάλουμε εδώ, έχει η Eyes of Fig, δεν έχει. Όχι, ναι, εδώ δεν ταξιδεύει μικρή, όχι. Δεν είναι μόνο για τα κακωμένοι. Μεγάλα. Είναι για τα μεγάλα παιδιά εδώ. Πανέτοιμο. Ναι. Έπρεπε να πάρουμε το πιο μικρό, Κωνσταντίνα, για τη μετακόμιση σου. Ναι. Δεν έχουμε και να θέλεις. Πώς κατέληξες, καημένο μου στουντιάκι? Να τους ενισχύσεις. Μετακόμιση έχουμε. Μπορεί να μην ήταν όταν το φτιάχναμε το στούντιο, αλλά είναι τώρα που θα το γκρεμίσω. Γκρεμίστε το όλοι τώρα. Θυμάσαι, Κωνσταντίνα, εδώ εποχές πως το βάψαμε. Θέλω λίγο νοσταλγία, σε παρακαλώ. Όλο αυτό εδώ είχε φτιαχτεί από τα χέρια μας. Όλο, κάθε λεπτομέρεια είχε φτιαχτεί για σένα. Τι φαίνεται? Εδώ, custom, φώτα από τον Νίκο. Όλα αυτά θα γκρεμιστούν τώρα. Γκρεμίστε αυτό το σπίτι τώρα. Αντίο. Η αποκαθήλωση. Αν
κάνεις υπεύθυνος για να δουλεύουν αυτά σε λίγο. Ναι, εγώ και ο Χρήστος βασικά που τα τυλίγουμε. Το γραφείο το κρατάμε γιατί με έχει βολέψει απίστευτα. Την καρέκλα θα την αλλάξω, ωστόσο θα την πάρουμε για να την έχουμε στο στούντιο πιστεύω, γιατί είναι πολύ καλή και αυτή με έχει βολέψει απίστευτα. Πάμε, ξεκινάμε. Τα round 2. Πάνω ζηλεύει και θέλει να μετακομίσει και αυτός, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Εγώ αφού τα έχω οργανώσει να μην τα... Τα βλέπω πάρα πολύ οργανωμένα όλα τα πράγματα. Μόλις φύγουν τα πολλά θα έχει λογική. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κάθισμα πρέπει να πάει πολλά. Τώρα αυτό θα το πάρουμε. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρος τι χωράνε όλα αυτά. Εντροσοβάνησε. Και δείτε τι γίνεται κάτω από το γραφείο μιας gamer, παύλα streamer. Θα πω ότι είμαι και streamer. Άδειασε, ναι, αλλά δείτε από κάτω. Μακαρόνια! Και θα κάνω και δεύτερο PC, θες να μου πεις, θα έχω δύο PC. Αυτός είναι ο στόχος. Πόσα καλώδια θα είναι τότε. Εννοείται, βάζουμε και στο τουσόν πράγματα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι χωράει πολλά πράγματα το βανάκι. Χωράει όποιος θέλει, παιδιά, μεταφορές να τα κομίσει κρίτου. Λοιπόν, σήκωσε εδώ, το βάλω πίσω, τα πόδια πίσω από εκεί. This is the end. Τι έχουμε ζήσει εδώ μέσα. Ποχές, streaming, καραντίνα, όλα. Τι ωραία που ήταν. Για μένα αυτό ήταν το εύκολο. Το ξεστήσιμο είναι το εύκολο. Ισχύει, το στήσιμο είναι και το. Και εν τω μεταξύ, ή σε προλαβαίνουμε να πάμε να δούμε για ένα χαλί και να πάμε σπίτι. Γιατί πρέπει να πάμε πάρα την Πέμπτα. Φεύγουμε για ψώνια. Για να δούμε. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσει τα ψώνια γενικότερα. Εντάξει, είναι μεγάλη για την Πέμπτα. Είμαστε μόνο για το στούντιο εδώ. Μόνο για το στούντιο. Τι ωραίο χαλί. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε το δαπέδι και δεν ξέρω τι μπλοκάρει. Δεν έχει σημασία. Δεν θα ζεσταίνεις από το χαλί, όχι από το πάντωμα. Είσαι γρήγορη νομίζω, καταλήξαμε γρήγορα. Έχω κάνει έρευνα αγοράς. Πάμε λίγο να δούμε όμως και τα κλασικά. Ξεκινήσαμε τώρα. Τώρα πάμε να δούμε και καλά. Καλά. Περσικό χαλί θα πάρει το στιγμό. Ωραία. Φορτώστε το. Οπωσδήποτε θα βάλουμε story γιατί έχω ένα παράθυρο, αλλά δεν μετρήσαμε. Δεν έχουμε κάνει προδιεργασία. Δεν έχουμε κάνει, οπότε θα μείνει η κρεμότητα και αυτό. Πάντως σε μένα αυτό μου αρέσει, τύπου αυτό το blackout έτσι. Ναι, ωραίο αυτό. Είναι, συμφωνώ, αλλά σε γκρι γιατί νομίζω το στούντιο ταιριάζει περισσότερο γκρι. Mm-hmm. Θα λύκα 139 και θέλω λεφτά στη Revolut. Τι πιο σύνηθες. Είχαμε πάει ένα ταξίδι. Είχαμε πάει ένα ταξίδι. Τι χρησιμοποίησα. Στείλε, στείλε. Βλέπεις, ταξιδεύουν τώρα. Πόσα ευρώ. 100 ευρώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Με έφτιαξες. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η Revolut είναι μια τραπεζική εφαρμογή που καταβάζετε εντελώς δωρεάν και χρησιμοποιείτε στις αγορές σας. Και φυσικά είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Μπορείτε να την κατεβάσετε κι εσείς από το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε 20 ευρώ. Α, το παιδιά έβγαλε τη σοβαρή την κάρτα τώρα. Η χρυσή, αλλά rose gold κάρτα μου. Προσωποποιημένη. Εννοείται ότι μπορείς να πληρώσεις και με το κινητό. Υπάρχει και επιλογή όμως της κάρτας για όσους το προτιμούν. Εγώ θα πάρω και κάποια τέτοια γιατί είναι must για τις δουλειές που θα κάνουμε. Και το καλύτερο με την κάρτα Revolut είναι ότι την παίρνεις. Παραγγέλνεις ότι θέλεις καφέ και... Με τα δικά σου λεφτά θα το πάρεις. Φορτώνουμε, πάμε στο σπίτι όπου θα σας πω κάποια ακόμα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά της Revolut. Φτάσαμε. Α, εσύ είχες την κάμερα μου. Ναι. Το ξέχασα. Έτοιμη Κωνσταντίνα για extreme φόρτωμα. Πολύ extreme. Μετά από αρκετή ώρα έχουμε μετακομίσει τα πάντα. Τα έχουμε βγάλει εδώ τώρα στο διάδρομο προς στιγμή. Και άλλα διάφορα εδώ. Εντάξει, καλά πήγε Χριστέ. Καλά, γρήγορο ήταν. Γρήγορη. Τώρα δείτε σε τι φάση είμαστε. Ζα. Καλώς τους. Έχουμε καινούρια προσθήκη στην ομάδα. Καλώς την. Ήρθε για να βοηθήσει. Ήρθε για να μην κάνουμε τίποτα. Τελικά οι 5 ώρες ήταν λίγες, πολύ. Λίγες. Θέλαμε 10. Εδώ αδειάσαμε λίγο και ήρθε η ώρα για να φτιάξουμε. Εντάξει, έχετε κάνει καλή δουλίτσα.
Γιατί ήταν γεμάτο πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού έχουμε πάει βέβαια. Πιστεύω ότι απλά έχουν μεταφερθεί σε έναν άλλο χώρο. Έχουν χαθεί. Ναι, γιατί να έχουν τακτοποιηθεί, αποκλείεται. Όσο εδώ τακτοποιήσει τη μικρή, εμείς να στήσουμε το γραφείο ή να ανοίξουμε την καρέκλα. Να στήσετε το γραφείο, θα μου ανοίξετε την καινούργια καρέκλα. Όσο η Αθανασία τρώει. Όλα καλά. Και αφού ήρθε η ώρα του παιχνιδιού, να σας πω άλλα δύο αγαπημένα μου χαρακτηριστικά της Revolut. Σίγουρα είναι η ευκολία στη χρήση, ειδικά στα ταξίδια. Εμείς τώρα είχαμε πάει στη Μάλτα και χρησιμοποιούσαμε εννοείται μόνο τη Revolut για όλες μας τις αγορές και τις μετακινήσεις μας. Βέβαια η Μάλτα έχει το θετικό ότι χρησιμοποιούν ευρώ, αλλά ειδικά σε χώρες που έχουν άλλο νόμισμα, η Revolut κάνει μόνη της τη μετατροπή. Δεν χρειάζεται να μπλέξει με ανταλλακτήρια, δεν σου κρατάει καμία προμήθεια. Οπότε είναι must για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Και φυσικά τη Revolut τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε αγορές μέσω διαδικτύου, ειδικά έτσι σε πιο risky site που λίγο φοβάσαι μη σου κλέψουν τα στοιχεία της κάρτας και αρχίζουν να σου τραβάνε λεφτά. Καθώς μπορείς ανά πάσα στιγμή να την παγώσεις και δεν μπορείς να πέσεις έτσι που μακλοπείς. Ναι, Αθανασία. Οπότε σας υπενθυμίζω ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω αφήσει link για να κατεβάσετε κι εσείς τη Revolut και κάνοντας αγορές μπορείτε να κερδίσετε 20 ευρώ. Αγάπη μου! Δείξε εδώ. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δείξε ότι που έχουμε δυσκολευτεί συγκεκριμένα. Όχι δεις. Έχουμε δυσκολευτεί στην Αθανασία, η οποία είναι στο χώρο, αρχικά. Και δεύτερον, ο Πάνος έχει δυσκολευτεί με αυτό το ποδαράκι. Ναι. Τα οποία ποδαράκια δεν είναι συλλεκτικά. Νομίζω πλέον δεν κυκλοφορούν στο IKEA, οπότε... Ναι, Αθανασία. Πρέπει να το φτιάξει. Ναι. Γιατί είναι ρυθμιζόμενα γενικά. Και μπορείς να τα βάλεις σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Και λίγο το ένα χάλασε. Και εγώ όσο οι άλλοι προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που χαλάσανε. Θα ανοίξω την καρέκλα μου. Ένα μαξιλαράκι για την πλάτη. Ανταστείτε και πάμε. Προματάρα. Βρήκαμε λύση, έτσι το φτιάξαμε. Αλλά πρέπει να βάλουμε το fluffy χαλί τώρα. Πρέπει απλά να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Γιατί κανένας δεν διαβάζει τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται μωρέ. Εδώ είναι. Έχω κάνει το πρώτο βήμα. Αφαιρέστε τις βίδες από την πλάτη, δεξιά και αριστερά. Ποια είναι η πιο μοντέλο αυτό. Λοιπόν, είναι... Βλέπω Kaiser 3 Series Large XL Gaming καρέκλα. Ναι. Είναι, βλέπω δερματίνη εδώ, ραφές, ανανεωμένη δασκά στα gaming βίντεο. Διαβάστε το οδηγίες, ποτέ κανένας. Άναψε το λίγο. Είμαστε στο στούντιο της Κωνσταντίνας, έτσι. πρέπει να φαίνεται. Με την τρύπα. Για ανέβασε τη φωτιότητα, δεν φαίνεται, ανέβασε τη φωτιότητα. Δεν μπορώ με αυτό, πρέπει μπορείς. Να φαίνεται το άλλο. Λέει power. Θα τα λέει, με όλα τα χέρια, θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Αν δεν λέει. Είναι για την πέσα. Το κακό είναι ότι θα τα κλείσει ένα και κλείνουν όλα. Έλα. Μου πάει. Ρε είναι τέλεια. Είναι αλλιώς να είναι εδώ στο γύρι. Είναι πολύ αλλιώς. Για βάλω κι αυτά. Επειδή δεν γινότανε, βάλαμε τη μικρή να δει ένα επεισόδιο για να βγει λίγο δουλειά. Εσύ είναι κουβέρτα είναι. Δεν θα βολεύει, να ξέρεις. Τέλεια. Με την καρέκλα. Τέλεια της. Γλιστράει. Ναι. Γλιστράει πάρα πολύ. Γλιστράει πάρα πολύ, όντως. Γλιστράει πάρα πολύ. Για να δω εγώ, Αθανασία, σου άρεσε το χαλί. Αμάν. Προχωράμε εδώ το στήσιμο της οθόνες. Θα πρέπει να κάνουμε τα καλώδια τώρα. Τα καλώδια. Είχαμε θύματα πολέμου. Κωνσταντίνα, έλα δεις την οθόνη σου.
Ναι. Άουτς. Έλα, θα δουλέψει έξτρα η Revolut. Άουτς. Για να καταλάβετε, όπα ρε. Αρκούσε ένα μικρό χτύπημα εδώ στην άκρη. Flashback. Κάνεις πέθυνος για να δουλεύουν αυτά σε λίγο. Ναι, εγώ και ο Χρήστος βασικά που τα τελείγουμε. End of flashback. Έλα, να, καινούργια οθόνη. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Η προηγούμενη ήταν η δικιά μου οθόνη, παιδιά. Ήταν 2K, 140x160Hz. Και το θεωρώ πολύ άδικο για ένα μικρό χτύπημα να καταστρέφεται ένα ολόκληρο monitor. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το φτιάξω, θα το κρατήσω. Αλλά προσωρινά, Κωνσταντίνα, θα βάλουμε αυτήν που είχες για τρίτη. Έχει γίνει τρομερή δουλειά. Κωνσταντίνα, κοιμήσει λίγο τη μικρή. Και έχουμε πάρει πίτσα. Και θα κάνουμε έκπληξη στην Κωνσταντίνα μόλις βγει. Εγώ προσπαθούσα να κοιμήσω τη μικρή. Δείτε πώς πήγε. Η μικρή είναι εδώ μαζί μας. Αρνήτρια ύπνου. Αρνήτρια ύπνου. Γενικά έχουμε ένα πρόβλημα τον τελευταίο καιρό με τον ημερήσιο ύπνο της. Μέσα στη μέρα κοιμάται σχολείο και μετά, ενώ δεν ήθελε, πλέον νιστάζει. Αλλά δεν θέλει να κοιμηθεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε δουλειά και θα τη δεις σε λίγο. Ω, τώρα πίνω πάνω σπίτσα. Ναι. Οπότε τρώω και εγώ λίγο. Θα πάω στο σοκ. Τόσο μεγάλες αλλαγές. Κι άλλη σπασμένη οθόνη. Καλώς ήρθες σχεδόν στο νέο σου στούντιο. Γιατί? όχι. Τι δεν σου άρεσε? Αυτό δεν θα είναι. Για κι άλλο, γιατί νομίζεις ότι θα έχω στο background? Θα κάνει λίγο τεκόρ. Α, έχεις ανοίξει και την κάμερα. Να δεις το νέο, να δείξεις στον κόσμο τη νέα εικόνα. Άνοιξε ο πιέσαι, να δεις. Τρομερή είναι η εικόνα. Πολύ ωραίο είναι. Εντάξει, τα χρώματα και όλα αυτά εννοείται θα έχουμε και εδώ τα RGB, μπορούμε να τα βάλουμε να δει ο κόσμος. Ναι, γεια σας. Θες? Ατμόσφαιρα και αυτό θα το σετάρουμε. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι το καινούργιο μου στούντιο. Καλά. Τώρα δεν θες να κάνεις reggae βίντεο? Δεν είναι έτοιμο. Δεν, ο κόσμος τώρα να έτσι τώρα καταλαβαίνει περίπου την εικόνα μου. Ναι. Δεν είναι έτοιμο. Προφανώς θες να κάνεις και άλλα πράγματα, αλλά από αυτό που ήταν όταν ξεκίνησε το βίντεο σε σχέση με αυτό εδώ που είναι τώρα. Καμία σχέση. Κάναμε δουλίτσα σε ένα 9ωρο. Όχι, ένα 8ωρο. Ένα 8ωρο μας πει. Ένα 8ωράκι, ένα 8ωράκι. Ωραία! Για δούμε. Σ' αρέσει! Εννοείται μου αρέσει για να πειράζω τα πάντα. Πέρασε λίγη ώρα, έφτιαξα κάποια πραγματάκια. Τέλειο! Σοκ, ε! Ναι. Και τοποθέτησε εδώ την τελευταία λεπτομέρεια. Η πλακέτα για τους 100.000 σε αυτό το κανάλι. Ναι, σ' αρέσει τόσο πολύ μπανανά. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε πλέον λεπτό μόνη της, δευτερόλεπτο. Τρέλα, δες το. Και με αυτή την πολύ όμορφη φατσούλα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα το βιντεάκι που μαγειρέψαμε μαζί με τον Πάνο. Να μας δείτε και σε αυτή την. Να δείτε και να γράψετε αν θέλετε περισσότερα. Ναι, να γράψετε αν θέλετε περισσότερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και να κάνετε εγγραφή και στο gaming κανάλι για να απολαμβάνετε τη στουντιάρα που φτιάξαμε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!